Χαίρετε, Τάσος Νικολογιάννης. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Με τον Τζούρισιτς είναι το πρόβλημα. Έχει τρέψει να φύγει στη Γάμπα ένα είδημα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της Πέμπτης, επειδή είναι και Γάμπα, το βλέπω δύσκολο. Ναι, γιατί στην ουσία δεν έχει μείνει πλέον καμία προπόνηση, γιατί αύριο προτελευταία μέρα. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μείνει στην αποστολή. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο την τελευταία προπόνηση, θα γίνει στις 5 στο Κοροπή και μετά θα βγει αποστολή και θα μάθουμε αν θα είναι ο Τζούρις ή όχι, αλλά το πιο πιθανό είναι να είναι εκτός. Εντάξει, νομίζω ότι θέλει να την πάρει ο Μπερνάρ, απλά ο Τζούρις σίγουρα ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και από τον πάγκο αν έρθει, να κάνει μια ατομική ενέργεια, να δημιουργήσει καταστάσεις, ειδικά απέναντι στις κλειστές άμυνες όπως θα παίξει η Μακάμπι Χάιφα την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι μια σημαντική απουσία. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν και κάποιες άλλες λύσεις για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι εκτός ο Βέρμπιτς, είναι εκτός ο Ζέκα, είναι εκτός ο Γερεμέγε, παίκτες που έπρεπε να μείνουν εκτός, γιατί δεν μπορεί να πάρει παραπάνω ξένους από αυτούς που έχει η ομάδα. Ναι, ναι. Και οπότε δεν είναι πολλές λύσεις από τη στιγμή που θα υπάρχουν τραυματισμοί. Βέβαια τώρα έχει επιστρέψει ο Χουάνκαρ. Ο οποίος είχε το πρόβλημα και δεν μπορούσε να παίξει το προηγούμενο μάτς. Οπότε θα είναι και ένα παίκτη εκεί. Εντάξει, τώρα στα χαφ, επαναλαμβάνω, θα παίξει ο Μπερνάρ, ο οποίος θα παίξει σε όλο το μάτς. Συνήθως όταν δεν παίζουν μαζί με τον Τζούρις, μοιράζονται το παιχνίδι. Πότε ξεκινάει ο ένας και μπαίνει ο άλλος αλλαγή. Πότε ξεκινάει ο άλλος και μπαίνει ο άλλος αλλαγή. Τώρα θα ο Μπερνάρ, αν όλα πάνε καλά, θα παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Στα υπόλοιπα, γενικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εντεκάδα, τι βλέπεις? Κοίταξε, εντεκάδα ακόμα είναι νωρίς, ίσως αύριο μπορώ να πω κάποια πράγματα. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Γετβάη, ο οποίος είναι απολύτως έτοιμος, ξεκουράστηκε κιόλας αυτή τη βδομάδα, είναι πολύ πιθανό να πάρει θέση στην ιστορικό σχήμα. Δίπλα στο Σάγκεφελ δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι πιθανό να διατηρηθεί ο Βαγιανίδης στο Ξιουμπάκ. Να μην πειράξει λέει τα μπακ ο προπονητής. Και στην επίθεση νομίζω το Παλάσιος Αϊτόριο Ανίδης είναι το πιο πιθανό. Γιατί ο Παλάσιος έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι και με τον Όφη που έπαιξε το τελευταίο μάτς. Ο Αϊτόρ το ίδιο. Ο Ιωαννίδης είναι σε τρομερή κατάσταση, οπότε εκεί δεν βλέπω αλλαγές. Τώρα στα χαφ θα δούμε. Διότι είναι πιθανό να παίξει ο Βιλένα. Να δούμε αν θα παίξει ο Τσέριν, αν θα παίξει ο Ράο, που είναι το πιο πιθανό για να μείνει εκτός ο Ρούμπεν. Παίζονται κάποιες δέσεις δηλαδή, δεν είναι. Απλά το θέμα είναι ότι είναι ξεκάθαρο και το έχει περάσει στους παίκτες όλο αυτό το διάστημα ο Γιωβάνοβιτς, ότι ο στόχος είναι η νίκη. Δεν θα πρέπει ο Βανακός να πέσει στην παγίδα, να σκέφτεται ότι έχει δύο αποτελέσματα, γιατί συνήθως αυτός που κάνει κακό θα έχει ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, θα έχει το μυαλό του εκεί και με αυτό το στόχο θα παίξει από την αρχή του αγώνα με πολύ μεγάλη υπομονή, με πολύ μεγάλη συγκέντρωση και να προσπαθήσει τις ευκαιρίες που θα κάνει να τις μετουσιώσει σε γκολ για να, αν προηγηθεί κιόλας, να μπορεί να το διαχειριστεί και καλύτερα το παιχνίδι. Τα εστία έχουν σχεδόν εξαντληθεί, έχουν μείνει 20-30 από εκεί, χωρίς για να λέω και πολλά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει sold out. Εξάλλου είναι και το τελευταίο παιχνίδι, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εδώ αφήνω ένα αστερίσκο εγώ. Αν όσον αφορά την απόφαση της πολιτείας που θα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού από κοντά μέχρι το Φλεβάρι που θα ανοίξουν και πάλι τα γήπεδα. Λέω, αφήνω αστερίσκο γιατί βλέπω μια διάθεση της ομάδας να κάτσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση και να ζητήσουν να πέσει στο μήνα το κλείσιμο των γηπέδων ουσιαστικά μέχρι τις γιορτές και να βάλουν μετά κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και κάποιον έλεγχο που θα είναι απόλυτα υπεύθυνες οι ίδιες για να μπορέσουν να πείσουν την κυβέρνηση να ανοίξουν τα γήπεδα. Η κάθε ΠΑΕ δηλαδή να είναι υπεύθυνη για το γήπεδό της, για το όσα συμβαίνουν. Ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες σκέφτονται πάρα πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον ίδιο, για το διαρκείας. Και αυτή τη στιγμή δεν πάει να αποζημιωθεί από παντού. Κανονικά από την κυβέρνηση πρέπει να αποζημιωθεί, αλλά δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Σε καμία περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνεις, παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο κόσμος έχει δώσει τα χρήματά του και δεν θα δει αρκετά παιχνίδια αν ισχύσει το μέτρο για δύο μήνες. Και οι ομάδες
Και η ζημιά οικονομική που θα έχουν. Θα έχουν οικονομική ζημιά από τα έσοδα από τα εισιτήρια και είναι και πολύ άσχημο για άλλες ομάδες να παίζουν χωρίς κόσμο. Έγινε στην εποχή του COVID. Εντάξει, αυτό ήταν. Το ζήσαμε, ήταν πολύ άσχημο, αλλά είναι και πολύ δύσκολο για τους προπονητές να βάλουν τώρα σε μια διαδικασία τους παίκτες να παίζουν χωρίς κόσμο. Θέλει πολλή δουλειά εκεί στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο από το να παίζεις. Ακόμα και εκτός έδρας όταν παίζεις. Είναι, οι περισσότεροι προπονητές λένε ότι είναι καλύτερα να παίζεις με κόσμο εκτός έδρας παρά χωρίς κόσμο. Διότι με κόσμο συγκέντρωση των παικτών είναι στο 100%. Επειδή ξέρουν ότι παίζουν εκτός έδρας ένα δύσκολο μάτς. Χωρίς κόσμο μπορεί αυτή η συγκέντρωση να μείνει στο 100%, γιατί σου λέει εντάξει, είναι υπέρμαστο ότι δεν έχει κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα παίξουν και θα δούμε ποιο θα το αποτέλεσμα να συζητήσουμε. Πιστεύω θα αρχίσουν άμεσα, αφού πρώτα μάθουμε θα γίνει και με τους διαιτητές που είναι και αυτό στον αέρα. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.